Βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε στην 15η κατοίκηση του Αγίου Κυρίλου, στην 26η παράγραφο. Εκεί, επειδή από την περασμένη φορά είχαμε πει 2-3 στίχους που αναφέρεται ότι η κρίση είναι φοβερά και ότι την οδόν πρέπει να τη μάθουμε που οδηγεί εις την Βασιλεία του Θεού και ότι η οδός δεν είναι παρά εκείνο που ο Κύριος είπε «Επίνας αφησίν και εδώ κατεμή φαγήν», λέγει «Επίνασα και μου δώσατε να φάγω». «Μάθετε την οδόν», λέγει εις τους κατηχουμένους του ο Άγιος Κύριλλος. «Την οδόν να τη μάθετε». Ποια είναι αυτή η οδός? «Ήμουνα πεινασμένος και μου δώσατε να φάγω» και λοιπά. Έως εδώ είχαμε πει την περασμένη φορά και συνεχίζομαι, διότι επάνω σε αυτό το σημείο υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αφού βεβαίως δείξαμε και την περασμένη φορά ότι δεν είναι μόνο το θέμα της ελεημοσύνης και με την ευρυτέρα σημασία, όπως και τον επισκεφτών έναν ασθενή ή έναν φυλακισμένο, είναι μία προσφορά ελεημοσύνης. Ποιο έλεος μετά του πλησίων, όχι μόνο αυτό, αλλά ότι πίσω από αυτό υπάρχει όλος ο νόμος του Θεού. Εκεί υπάρχει και η πίστης, εκεί υπάρχει και η αγνώτης και τα πάντα υπάρχουν και τούτο για να μην λογαριαστεί κατά τρόπον που θα επλανάτω κανείς, ότι μπορώ επί παραδείγματι να είμαι τέκτον, μασόνος, οπότε σημαίνει περί την πίστη ολοτελώς εναβάγησα, ολοτελώς. Προσέξτε, ολοτελώς αρνήθηκα την πίστη μου και ακολουθώ κάτι άλλο. Και δει αυτό το κάτι άλλο να είναι ειδωλολατρία 100%. Και μάλιστα αν το θέλετε, εις την χειροτέρα της εκδοχή και έκδοση. Και ότι άμα κάνω καλές πράξεις, φιλανθρωπία και τα λοιπά, ότι θα σωθώ. Μη πλανώμεθα. Ή μπορώ να κάνω ελεημοσύνη, να είμαι ο φιλάνθρωπος, ο φιλάγαθος, αλλά να πορνεύω ή να μοιχεύω. Μη πλανώμεθα, εάν δεν τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, μην έχουμε την εντύπωση ότι αν μείνουμε στο θέμα της ελεημοσύνης, ότι θα σωθούμε. Γι' αυτό εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή, όπως θα δούμε και στην συνέχεια, για να μην νομίσει κανένας ότι μόνη η ελεημοσύνη είναι το κριτήριο. Ο Κύριος απλώς, θα λέγαμε, ενδεικτικώς ομιλεί για αυτά που είπε, τα 4-5-6 πραγματάκια, όλα της ιδίας στάθμης και κατηγορίας, αλλά εάν κανείς ερευνήσει θα δει πίσω ακριβώς από αυτά τα πραγματάκια υπάρχει όλος ο νόμος και όλο το Ευαγγέλιο. Αλλά εκείνο που έχει πολύ σημασία είναι η συνέχεια που λέγει «Ου χρία νυν αλληγορίας». Εδώ θα ήθελα να το προσέξουμε, αλλά του επιτελέσε τα λεγόμενα. Δεν υπάρχει ανάγκη να κάνει κανείς μία αλληγορία σε αυτά που είπε ο Χριστός, αλλά να εφαρμόσει εκείνα που είπε. Χωρίς βεβαίως να μαρτάνει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, ο οποίος αλληγορεί αυτά, δεν αρνείται την, θα λέγαμε, την, των ρεαλισμών των λόγων του Κυρίου, απλώς προχωράει και πιο πέρα. Και όταν δεχθείς τον ρεαλισμό του λόγου του Χριστού κατόπιν αυτό, φτιάχτω τι θέλεις. Κάντο αλληγορία, κάντο σύμβολο, κάντο ό,τι θέλεις.
κάντο τυπολογία, κάντο εξοικονισμών, ό,τι θέλεις κάντο. Αλλά δεν θα αρνηθείς όμως στο πρώτο πλάνο τον ρεαλισμό του πράγματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και αποτελεί, θα λέγαμε, στοιχείο της μεθόδου της ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Συγκεκριμένα, όταν κάνουμε αλληγορία, αλληγορία θα πει άλλα λέγω και άλλα εννοώ. Αυτό θα πει αλληγορία. Όταν κάνουμε αλληγορία, πράγματα που είναι σαφώς ρεαλιστικά, κινδυνεύουμε να μην πραγματοποιήσουμε εκείνο που λέει ο Θεός, με αποτέλεσμα να χάσουμε τη σωτηρία μας. Είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό όταν λέγει εδώ ο Θεός, λέει ο Χριστός, εδώσατε στον πεινασμένο και έφαγε. Ποιος είναι ο πεινασμένος? Εγώ, λέει. Εσύ, Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς? Εφόσον το έκανατε εσέναν από τους αδελφούς μου αυτούς, τους ελαχίστους, εμείς επιείσατε. Το κάνατε σε μένα. Εδώ δεν χωράει καμία αλληγορία. Απλούστατα, διότι είναι ό,τι λέγει. Ερωτώ, όταν μιλάει για την Ανάσταση, Ανάσταση των νεκρών, είναι αλληγορία αυτό? Διότι αν δεχθούμε την Ανάσταση των νεκρών ως αλληγορία, ερωτώ τότε και τι θα γίνουμε παρακάτω? Τότε το σώμα σημαίνει δεν θα αναστηθεί ποτέ, οι τάφοι ουδέποτε θα ανοίξουν και τότε οι ψυχές που θα είναι? Και τότε γιατί ενυνθρώπισε ο Χριστός? Για ποιο λόγο? Για να μας μιλήσει? Μας μίλησε και από το Σινά. Δεν υπήρχε λόγος να ενανθρωπίσει, αλλά ενυνθρώπισε όχι για να έρθει κοντά μας, αλλά κυριότατα για να μας ανοίξει το δρόμο για να φτάσουμε με την ολόκληρη ύπαρξή μας, ψυχή και σώμα, εις την Βασιλεία του Θεού. Μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι η καταστροφή αν δεχθώ στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών αλληγορία? Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι άνθρωποι, και μάλιστα εκείνοι που θα ήθελαν να κινούνται πάνω σε χώρους ιδεαλιστικούς, πλατωνικούς, να χρησιμοποιούν την αλληγορία. Όταν λέω ιδεαλιστικούς, ό,τι λέει ακριβώς η λέξη, ιδεαλισμός του Πλάτωνος. Αυτοί απορρίπτουν την Ανάσταση και τη θεωρούν αλληγορία. Γι' αυτό από την Εκκλησία μας θεωρήθηκε ο Πλατωνισμός ως ο χειρότερος εχθρός της. Γι' αυτό στο πρόσωπο του Οριγένους κατεδίκασε η Εκκλησία των Πλατωνισμών. Το ακούσατε, παρακαλώ? Διότι τι έγινε εκεί? Έγινε μια προσπάθεια ερμηνείας αλληγορικής και τότε όλα καταστρέφονται. Τότε και η κόλαση μπορεί να θεωρηθεί αλληγορία και η Βασιλεία του Θεού μπορεί να θεωρηθεί αλληγορία, και η μόνη πραγματικότητα που θα είναι, ποια θα είναι? Δεν θα είναι παρά αυτό που με βλέπετε και αυτό που σας βλέπω. Γεννηθήκαμε και θα πεθάνουμε και τελειώσαμε. Ακούσατε? Γεννηθήκαμε και θα πεθάνουμε και τελειώσαμε. Αν πάρουμε ότι ο χριστιανισμός δύναται να ερμηνευτεί αλληγορικός. Έχουμε ιστορία. Ο Υιός του Θεού, ο Λόγος, σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Έχουμε ιστορία. Η ιστορία θα πει γεγονός, θα πει ρεαλισμό. Και δεν μπορώ να ερμηνεύω τα πράγματα αυτά αλληγορικά. Οπότε καταλαβαίνετε το πράγμα πόσο σοβαρό είναι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Χριστός γεννήθηκε πού? Πριν 1988 χρόνια, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, βασιλεύοντος του Ηρώδου και τα λοιπά και τα λοιπά. Ιστορία. Τώρα, αν το δεχθώ αυτό,
Και δεχθώ και κάτι παρακάτω. Ο Χριστός γεννιέται μέσα στην καρδιά μου. Λέμε τώρα, η καρδιά σου να γίνει φάτνη και εκεί να γεννηθεί ο Χριστός. Αυτό τι είναι? Μία μεταφορά. Μία μεταφορά. Ή μπορώ να μιλήσω με μία αλληγορία ή με μία εικόνα. Έχω το δικαίωμα να το κάνω αν θέλω. Ό,τι θέλω να κάνω. Αλλά με την προϋπόθεση ότι θα δεχθώ το ιστορικό γεγονός. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν δεχθώ το ιστορικό γεγονός, τότε η ιστορία του χριστιανισμού, του προσώπου του Χριστού, της ανατροπήσεως η ιστορία, εξατμίζεται, χάνεται και δεν μένει τίποτα. Είναι ένας κίνδυνος, ένας φοβερός κίνδυνος, ο οποίος μην νομίσετε είναι φοβερά απλωμένος στην εποχή μας και στην πόλη μας και στην πατρίδα μας και στον κόσμο ολόκληρον. Αυτό που τόση ώρα σας λέγω. Αν θερυπή, δείτε πως οι γνωστικοί ομιλούν, μπορώ να σου πω πιστεύω στον Χριστό, αλλά τι, δεν τον δέχεται Θεόν? Δεν είναι εκεί το θέμα μόνο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Διότι ή στον τεκτονισμό που εκεί ακριβώς υπάρχει, στον μασονισμό, και εκεί υπάρχει βεβαίως ο γνωστικισμός, η θεοσοφία κτλ, που βέβαια χοντρικά όλα αυτά είναι και ειδωλολατρεία, αλλά στην πραγματικότητα μιλώντας για τον Χριστό, δεν είναι μόνο ότι αρνούνται την θεότητά του, αλληγορούν. Όταν σου ομιλεί δια τον Όσυρη ή δια τον Απόλλωνα ή δια τον Χιράμ, ο μασονισμός εννοείται, εννοεί τον Ήλιον. Εννοεί τον Ήλιον. Τι κάνει δηλαδή? Αλληγορεί. Τότε θα μπορούσαμε να πούμε ο Χριστός που είναι ο Ήλιος της δικαιοσύνης. Άρα τότε λοιπόν δεν υπάρχει ο Χριστός, αλλά είναι ο Ήλιος που προσωποποιείται εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και λέμε ο Ήλιος της δικαιοσύνης. Βλέπετε πόσο εύκολο να γλιστρήσουμε. Τίποτα. Θα δεχθώ τα γεγονότα, την ιστορία. Γι' αυτό επιμένω έτσι ζωηρά όπως σας ομιλώ. Επίνασα, λέει στη συνέχεια ο Αγίος Κύριλλος, και εδώ κατ' εμή φαγήνε, δίψησα και ποτίσατε με, ξένος ήμουν και συνηγάγετε με, γυμνός και περιέβαλετε με, εισθένησα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμουν και ήλθετε προς με. Δεν είναι αλληγορία? Είναι ό,τι λέει ο Χριστός. Είναι ό,τι είπε. Ταύτα, εάν ποιήσεις, συ ο κατηχούμενος, λέει ο Άγιος Κύριλλος, συμβασιλεύσεις. Εάν δεν μη ποιήσεις, κατακρίνει. Εάν λέγει αυτά που λέει ο Χριστός, τα εφαρμόσεις, τότε θα βασιλεύσεις μαζί με τον Χριστό. Εάν δεν τα εφαρμόσεις, τότε θα πέσεις εις την κρίση του Θεού, εις την κρίση του Χριστού. Ήδη τίνιν, άξε του εργάζεστε ταύτα και επίμενε την πίστη. Μη κατά τας μωράς παρθένους μέλλον αγοράζει το έλεον αποκλειστής, μη θαρσίσεις ότι μόνον κατέχεις την λαμπάδα, αλλά διατήρησον αυτήν και ομένην. Είναι μια ωραία θέση εδώ, την οποία παρακαλώ ας προσέξουμε λίγο. Λοιπόν, άρξε, εργάζεσαι ταύτα. Κάνει αρχή να εργάζεσαι αυτά. Ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε. Ήμουν πεινασμένος και μου δώκατε ένα φάγο και το καθεξής. Θα λέγαμε, αγαπητοί μου, ναι, να κάνουμε αρχή. Σε όλα τα πράγματα γίνεται μια αρχή. Μην νομίζουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι θολά, παράξενα. Συγκεκριμένα πράγματα. Ο Χριστός λέει αυτό και αυτό και αυτό. Όπως και οι εντολές, συγκεκριμένες. Πρέπει να κάνω μια αρχή. Θα κάνω μια ανέκκληση. Πρώτα την κάνω στον εαυτό μου. Και μετά στον εαυτό σας.
με την καινούργια χρονιά ας αρχίσουμε να κάνουμε αρχή. Χάρηκα ένα νέο παιδί σήμερα που μου είπε με την καινούργια χρονιά αποφάσισα να βάλω μία αρχή. Είπε κάποια πράγματα, να βάλω μία αρχή. Πολύ ωραίο αυτό. Να βάλουμε, αγαπητοί μου, όλοι μας μία αρχή. Κάποτε ξεκινάμε. Και να επιμένεις στην πίστη. Είδατε εδώ που λέει, και επίμενε την πίστη. Γιατί ο Χριστός δεν μίλησε για το θέμα της πίστεως, θα πει κάποιος. Ποιος σας είπε ότι δεν μίλησε? Καταρχάς μίλησε σε άλλους τόπους της Αγίας Γραφής, του Ευαγγελίου. Εκείνος που δεν πιστεύει, λέει, σε μένα, δεν πιστεύει ούτε σε εκείνον τον ο οποίος με απέστειλε και συνεπώς μένει απ' έξω. Αλλά και αυτό το, προσέξτε, και αυτό το ήμουν πεινασμένος και μεταΐσατε, ποιος σας είπε ότι στερείτε πίστεως? Πού θα μου πείτε? Εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που φαίνεται, είναι πολύ απλό. Κύριε, λέει, πότε σε είδαμε, θέμα πίστεως, πότε σε είδαμε να πεινάς? Θα το πούν και εκείνοι που τάισαν και εκείνοι που δεν τάισαν. Σας βεβαιώνω, εφόσον το εκάνατε σε αυτούς τους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, σε μένα το κάνατε ή δεν το κάνατε, αναλόγως στην περίπτωση πως θα απαντήσει ο Κύριος. Δηλαδή τι? Για να δεχθώ ότι ο άλλος άνθρωπος είναι η παρουσία και η εικόνα του Χριστού, σας ερωτώ. Γιατί ο Κύριος δεν ταυτίζει τον εαυτόν του. Δεν τον ταυτίζει. Ότι λέει, το κάνατε εκεί, σε μένα το κάνατε. Ταυτίζει λοιπόν τον εαυτόν του. Για να φτάσει λοιπόν να ταυτίζει τον εαυτόν του, σημαίνει θέμα πίστεως. Διότι εγώ σας βλέπω και με βλέπετε. Ποιος με πληροφορεί εμένα ότι εσείς ταυτίζεστε με τον Χριστό και εγώ ταυτίζομαι με τον Χριστό? Ποιος θα με πληροφορήσει? Μόνον εκείνος που θα μου το πει αποκαλυπτικά. Ο Χριστός. Μας είπε ότι ταυτίζεται με τους ανθρώπους. Μα αυτό είναι θέμα πίστεως. Μα περί πίστεως μιλάμε. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η ηθική, δεν είναι μόνο τα έργα, δεν είναι οι καλές πράξεις, είναι και η πίστη. Αλλά εδώ λέγει το εξής πολύ ωραίο. Μη κατά τας μωράς παρθένους μέλλον αγοράζει το έλεον αποκλειστής. Πρόσεξε. Θυμάται την παραβολή εδώ των 10 παρθένων, η οποία παραβολή είναι πάρα πολύ χρήσιμη, αγαπητοί, την οποία πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη. Τι λέγει εδώ? Μη μιμηθείς, μη φτάσεις εκείνες τις ανόητες παρθένους, μέλλον αγοράζει. Το βάρος καταλάβατε που πέφτει στο μέλλον αγοράζει. Δηλαδή, που πρόκειται να αγοράσεις. Διότι οι παρθένες αυτές, κατά την παραβολή, τι έκαναν? Όταν εκτύπησε η πόρτα, ενώ όλες λέει εκοιμώντο εκάθευδον, και δεν είναι παρά η ιδιότητα του χριστιανού. Γι' αυτό είναι όλοι, λέει, οι παρθένοι, και οι φρόνιμες και οι νιάμια, λες. Είναι η ιδιότητα του χριστιανού. Βαφτίστηκα. Έχω κοινή ιδιότητα. Και με τον ευσεβή και με τον ασεβή. Τι είναι ο θάνατος? Τι είναι ο ύπνος που έπεσαν να κοιμηθούν? Ίσταξα, λέγει. Δεν μπορούσα να περιμένω των νυμφίων. Τι είναι? Είναι ο θάνατος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Κύριο. Πεθαίνουμε. Κάπου τη νύχτα ακούστηκε σάλπιγγα. Λέει, εγείρεστε, φτάνει ο νυμφίος, ο αρχάγγελος που θα κάνει την Ανάσταση των νεκρών. Και τότε, λέγει, οι πέντε θυμήθηκαν ότι όταν έπεσαν να κοιμηθούν, δηλαδή ήρθε η ώρα του θανάτου, δεν είχαν αγοράσει λάδι επαρκές για να προϋπαντήσουν με το λιχνάρι τους των νυμφίων. Γι' αυτό μη πεις ότι θα πάω να αγοράσω. Ξέρετε, το θα όσες φορές το σπήραν δεν φύτρωσε. Είναι γνωστό αυτό. Για να μην πω ότι σε πολλούς υπάρχει αυτή η
θαλολογία. Θα. Θα. Όχι, αγαπητοί μου, θα. Αρχίζω. Ακούσατε. Αρχίζω. Ξεκινάω. Διότι όταν θα πάω εκείνη την ώρα, πότε? Την ώρα της Αναστάσεως των νεκρών θα πάω να αναζητώ για να κάνω έργα αγάπης. Τέλειωσε η ιστορία. Έκλεισε. Ή την ώρα του θανάτου μου θα τρέξω να κάνω τι? Αν το θέλετε, και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ, σε μία μίκρυνση της όλης εικόνος της παραβολής, είναι και η ώρα του θανάτου του καθενός. Διότι ο νυμφίος έρχεται, αγαπητοί μου, και με τον θάνατο του καθενός. Την ώρα εκείνη τι θα σπεύσεις να κάνεις? Τι? Είσαι πια στο κρεβάτι, το μυαλό έχει φύγει, κάποτε έχει χαθεί το μυαλό. Έχει χαθεί. Άνθρωποι είμαστε και το κρεβάτι μας ταλαιρώνουμε, ή δεν το πιστεύετε αυτό ότι μπορεί να έρθει? Και το μυαλό μας να χάσουμε. Μπορούμε να κάνουμε τότε έργο αγάπης? Δεν είναι δυνατόν ποτέ αυτό να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν, τώρα που μπορούμε, όχι αύριο, σήμερα, όχι αύριο, γι' αυτό θα πρέπει, αγαπητοί, να έχουμε και μετάνοια, αλλά να έχουμε και έργα άξια της μετανοίας. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ποιήσατε ον καρπούς αξίους της μετανοίας. Γιατί αλλιώτικα οι αξίνοι παρά την ρίζαν των δένδρων κείτε, και παν ον δένδρων μη ποιούν καρπούς καλούς, εκόπτεται ο θάνατος και η σπυρ βάλετε. Είναι η εικόνα της. Θα παρακαλέσω πολύ. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό λέει το εξής. Σπέβδουν στην εποχή του, υπήρχε συνήθεια να βαπτιστούν λίγο πρώτου θανάτου των, δήθεν τάχα για να μην αμαρτήσουν, ώστε να είναι καθαροί όταν θα φύγουν από την παρούσα ζωή. Και λέγει εκείνο το χαριτωμένο ο Ιερός Χρυσόστομος, τι περιμένεις, λέγει, να βαπτιστείς όταν θα έρχεται ο θάνατος? Τότε δεν είναι ο καιρός των μυστηρίων, και εννοεί το βάπτισμα, αλλά ο καιρός των διαθήκων. Τότε κανείς κάνει τη διαθήκη του και όχι σπέβδει να γίνει χριστιανός. Γι' αυτό θα πρέπει, αγαπητοί μου, να αγωνιστούμε πολύ πάνω στο σημείο αυτό. Θα μου πείτε τι πρέπει να κάνω. Θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Μη θαρσίσεις ότι μόνον κατέχεις τη λαμπάδα, αλλά διατήρησον αυτήν και ομένην. Μη πάρεις το θάρρος ότι κρατάς τη λαμπάδα ή τη λαμπαδούρα, αν το θέλετε, κάτι μπορεί να σας θυμίζει αυτό, αλλά προσέξτε, αλλά και να καίει η λαμπάδα. Λαμπάς δεν είναι βεβαίως μόνο αυτό που είναι φτιαγμένο με κερί, είναι και ο λίχνος ακόμη. Με μια γενική ονομασία λέγεται το σώμα, εκείνο το οποίο έχει απάνω πάνω μια θριαλίδα, ένα φυτίλι, και βγαίνει φω. Δεν έχει σημασία πώς αυτή η κατασκευή μπορεί να είναι. Με λάδι, με κερί, δεν έχει σημασία. Τι είναι αυτή η λαμπάδα που μπορώ να κρατώ, αλλά σβησμένη? Είναι η χριστιανική μου ιδιότητα. Βαφτίστηκα. Είναι εκείνο που κάποτε λέμε σε κάποιον άνθρωπο κάτι και απαντάει αυτός, καλά, εγώ δεν είμαι χριστιανός. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Ή και εμείς χριστιανοί είμαστε. Εσύ μας χαρίζεις τώρα των χριστιανών, των σούπερ χριστιανών. Αν δουν κάποιον να ευσεβεί περισσότερο, να έχει όρεξη ο άνθρωπος να ζήσει πνευματική ζωή. Τον κοροϊδεύουν και του λέγουν, και εμείς χριστιανοί δεν είμαστε? Είσαι, αλλά είσαι σβησμένη λαμπάδα. Λαμπάδα που δεν έχει ανάψει. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να είσαι λαμπάδα,
να είσαι αναμένη λαμπάδα. Και ξέρετε τι είναι η αναμένη λαμπάδα? Λέει πιο κάτω εδώ, λαμψάτο σου το φως των καλών έργων έμπροσθεν των ανθρώπων. Να λάμψει, λέει, το φως των καλών έργων σου μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Μα δεν πρέπει να κρύψω το φως? Ο Κύριος είπε ότι δεν το κρύβουμε το φως. Χωρίς να σημαίνει ότι θα σαλπίσω τα καλά μου έργα. Τότε τι, που, πώς? Εδώ προσέξτε. Το φως. Ή εδώ που λέει για την αναμένη λαμπάδα. Δεν είναι τα καλά έργα. Αλλά τι? Είναι και τα καλά έργα, τα οποία τώρα έχουν δημιουργήσει μία προϋπόθεση να γίνει ο άνθρωπος πεδίον αναπαύσεως, πεδίον προσγειώσεως και αναπαύσεως, πεδίον το πέμεψιλον, πεδιάδο δηλαδή, χώρος, τόπος, του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι. Το φως αυτό, αγαπητοί μου, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος που θα κάνει καλά έργα, μας είπε ο Κύριος, να μην τα σαλπίζουμε, δεν μας το είπε. Αλλά τότε πώς λέγει ο Κύριος ότι όπως είδωσι τα καλά ημών έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής, πώς συμβιβάζεται αυτό? Τα καλά έργα διαμορφώνουν τον άνθρωπο. Όταν είσαι ο άνθρωπος της αγάπης, κάνεις ελεημοσύνη, είσαι προσινής, ευγενής, εξυπηρετικός. Τι λέτε? Αυτό το πράγμα δεν βάζει τη σφραγίδα του επάνω στην ύπαρξή σου? Ο άλλος πρέπει να ειδεί τα καλά σου έργα και να σε δει και να σε πιστέψει. Έβαλες τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος επάνω σου. Έχεις το Πνεύμα του Θεού. Και συνεπώς, φαίνεσαι. Δεν φαίνεται ο άνθρωπος ο ευσεβής? Φαίνεται από πολύ μακριά, όπως και ο ασεβής φαίνεται από πολύ μακριά. Αυτό είναι να δουν τον άνθρωπο σωστόν ολόκληρον. Όχι απλώς όπως γράφουν στις εφημερίδες. Μην το κάνετε εσείς οι παρόντες που με ακούτε αυτό. Ο Κύριος Τάδη, κυρία Τάδε, έδωσε 500 δραχμές, 1000 δραχμές, 5000 δραχμές για το συσίτιο των Αγίων Τεσσαράκοντα, για το συσίτιο του Αγίου Κωνσταντίνου. Μην το κάνετε. Για το γεροκομείο. Μην το κάνετε, σας παρακαλώ αυτό. Αυτό είναι μόνο για μια κοσμική επίδειξη. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Δεν το θέλει. Θέλει ταπεινά, χωρίς διατυμπανισμούς και διαφημίσεις, να κάνουμε το καλό. Και εκείνος που κάνει το καλό και ζει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο, στο δωμάτιο, στο σαλόνι, παντού. Φαίνεται. Είναι ο φωτεινός άνθρωπος. Όχι βγάζει φλόγες. Δεν βγάζει φλόγες. Ούτε σπινθήρες. Έχει ένα κάτι άλλο. Και η κυρία ή ο Κύριος που πήγε να γράψει στην εφημερίδα την καλή του την πράξη, και αυτός φαίνεται. Δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Είναι σκοτεινός. Θα πείτε, μα πώς? Να μάθουμε να βλέπουμε και εμείς τους ανθρώπους. Πώς να σας το πω αυτό? Πρέπει να γίνει κανείς ομοειδής για να είδει τον άλλον. Αν θέλεις να δεις τον φωτεινό άνθρωπο, θα γίνεις φωτεινός. Δεν μπορείς να δεις τον άλλον εάν δεν είσαι φωτεινός. Το ξεχνάμε αυτό. Ο φωτεινός όμως βλέπει τον σκοτεινό. Ο σκοτεινός δεν μπορεί να δει τον φωτεινό άνθρωπο. Ο σκοτεινός μπορεί να διαισθανθεί τον φωτεινό άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να δει σπουδαία πράγματα. Όχι σπουδαία. Δεν θα φτάσει σε όλο το βάθος. Θα δει μόνο κάτι λίγο. Κάτι λίγο. Όσο του χρειάζεται για να καταλάβει ότι αυτός είναι φωτεινός άνθρωπος. Και αν το θέλετε με μία παράμετρο, να σας το πω πως το λέει ο Κύριος, ότι ο ευσεβής άνθρωπος, όχι, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ανακρίνει τους πάντες, υπουδενός ανακρίνεται.
ανακρίνει τους πάντες, ή πουδενός ανακρίνεται. Από κανέναν, λέγει, δεν ανακρίνεται, δεν εξετάζεται, δεν θεωρείται ο πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα, το λόγο είναι ανάγκη να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή να αποκτήσουμε το πνεύμα του Θεού. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρος, αγαπητοί, ερμηνεύοντας την παραβολή των 10 Παρθένων, μας λέγει ότι αναφέρεται αυτό το έλεον, αναφέρεται εις το πνεύμα του Άγιον, διότι το λάδι είναι εκείνο που θα δώσει το φως. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το έλεον είναι οι καλές πράξεις οι οποίες ανάβουν το φως. Δηλαδή, φέρουν, ελκύουν το πνεύμα του Άγιον. Και δεν είναι μόνο οι καλές πράξεις που θα μας εισαγάγουν στην Βασιλεία του Θεού, όσο εάν έχουμε ή δεν έχουμε το πνεύμα το Άγιον, το οποίο βεβαίως για να το έχουμε προϋποθέτει τις καλές πράξεις. Το λέγω για να μην νομιστεί ότι κάνοντας καλές πράξεις και έχοντας και την πίστη είμαστε εντάξει. Όχι, θα πρέπει να γίνουμε πνευματοφόροι άνθρωποι. Πρέπει να αποκτήσουμε το πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: «Και μη βλασφημίστο δια σε ο Χριστός». Αυτό είναι το τραγικό με τους χριστιανούς. Ο χριστιανός ή θα είναι φως ή θα είναι σκοτάδι. Οπότε, έχοντας την ιδιότητα του χριστιανού, εάν μεν είναι φως, ο Θεός δοξάζεται. Εάν όμως είναι χριστιανός αλλά σκότος, τότε ο Χριστός βλασφημείται ή δυσφημείται, αν το θέλετε. Η ρίζα βλάς από το βλάπτο πάντα σημαίνει κάτι που ζημιώνει, κάνει κακό. Οπότε, αγαπητοί, βλασφημείται το όνομα του Θεού. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος: «Διημών βλασφημείται το όνομά μου εν της έθνεση». Το λέγει ο Απόστολος Παύλος, το λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και το παίρνει στην Κοινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος. Ότι λέγει ο Θεός εξαιτίας σας. Πού το λέει αυτό? Στο λαό του. Θα το λέγαμε ο λαός του Θεού είναι η Εκκλησία. Εξαιτίας σας, λέγει, βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση. Δηλαδή στους μη χριστιανούς. Κάτι που το ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί, κάποτε ο Γκάντι είχε πει: το Ευαγγέλιο είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι καθόλου ωραίοι οι χριστιανοί. Τι πιστεύετε? Ότι το Ευαγγέλιο δεν θα μπορούσε να είχε απλωθεί σε όλη τη γη και να διαμορφώσει όλους τους λαούς της γης χριστιανικούς? Ποια είναι η αιτία? Νομίζω ότι η πρώτη αιτία δεν είναι ο διάβολος, ούτε η κακή προαίρεση κάποιων ανθρώπων. Νομίζω ότι η πρώτη αιτία είναι το κακό παράδειγμα των φορέων του χριστιανισμού, των χριστιανών. Μην πάτε μακριά. Εδώ στην Ελλάδα, αν υπάρχουν άθεοι, άπιστοι, τούτοι, εκείνοι, ότι υπάρχουν, ό,τι υπάρχουν, πού οφείλεται, λέτε? Εις τον κακό μας πλήρων, ότι εμείς οι ιερείς έχουμε το κρίμα και την θεμελιακή, βασική αμαρτία. Την ευθύνη την έχουμε εμείς. Εάν οι ιερείς ήσαν πνευματικοί άνθρωποι, πέστε μου, θα είχαμε αυτό το φαινόμενο? Και στην Εκκλησία του Ισραήλ, και εκεί υπήρχε φοβερή πτώση. Μήπως οι αρχιερείς της εποχής εκείνης, στην εποχή μάλιστα του Χριστού, τι ήσαν? Ήσαν σαδουκαίοι, δηλαδή οι ληστέ, δεν πίστευαν σε ψυχή, ούτε σε κρίση, ούτε σε παρουσία αγγέλων, ούτε σε βασιλεία Θεού, τίποτα. Ό,τι φας και πεις και τελειώσει η ζωή σου.
αν μπορούμε, το Θεό τον είχαν έτσι, να κάνουμε τη ζωή μας λιγάκι πιο ανθρωπινότερη όσο ζούμε. Τίποτε άλλο. Δεν πίστευαν οι Σαδουκαίοι. Σαδουκαίοι εδίκασαν τον Χριστό. Μάλιστα, παρακαλώ. Εάν λοιπόν οι αρχιερείς, οι ιερείς και στον παλαιό νόμο ήσαν εκείνοι οι σωστοί, ο λαός θα ήτου αυτός? Εάν ο λαός εδέχεται το κήρυγμα, την ερμηνεία του νόμου, δηλαδή της Πεντατεύχου, δηλαδή του Μωυσέως και των προφητών, ο λαός αυτός, πέστε μου, τι υποδοχή θα έκανε στον Χριστό? Πολύ διαφορετική. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Όχι μόνο εσείς δεν πιστεύετε, αλλά και εκείνους που θέλουν να πιστέψουν τους εμποδίζετε. Το είπε έτσι. Όχι μόνο εσείς δεν μπαίνετε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και εκείνους που θέλουν να μπουν τους εμποδίζετε να μην μπουν στην Βασιλεία του Θεού. Δεν νομίζετε ότι είναι φοβερό? Ποιος θέει? Ο λαός δεν ήξερε τον νόμο. Το λέγανε οι ίδιοι. Ο λαός λέει, αυτός είναι επικατάρατος επειδή δεν ξέρει τον νόμο. Επικατάρατες είσαστε εσείς, κύριοι, διότι εσείς που ξέρετε τον νόμο δεν τον ερμηνεύετε εις τον λαό. Τον κρατάτε μόνο για τον εαυτό σας. Διότι αν ερμηνεύατε το λόγο του Θεού και τον νόμο και τα περί του Μεσσίου, ο λαός θα ακολουθούσε. Θέλετε ένα μικρό παράδειγμα? Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Μόλις ξεκίνησε αυτή η μορφή να ομιλεί για τον Μεσσία, πόσοι πήγαν και βαπτίστηκαν και άνοιξε το δρόμο ως πρόδρομος του Κυρίου ο Άγιος Ιωάννης, ένας άνθρωπος. Εάν το έκαναν αυτό μέσα σε όλη τη μακρά τους ιστορία οι Εβραίοι, εκείνοι που ήσαν οι εντεταλμένοι του νόμου, τα πράγματα δεν θα ήσαν διαφορετικά? Να τι φταίει? Δεν φταίει ούτε ο διάβολος ούτε η κακή προαίρεση. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Φταίμε εμείς, το λέω γιατί είμαι κληρικός, φταίμε εμείς που δεν ερμηνεύουμε τον νόμο του Θεού. Ή αν τον ερμηνεύσουμε, πολλές φορές τον νοθεύουμε, φαινόμενο της εποχής μας και αυτό, γιατί θα θέλαμε όχι να προσαρμοστούμε με το Ευαγγέλιο, αλλά το Ευαγγέλιο να προσαρμοστεί με τον τρόπο της ζωής που κάνουμε. Αυτό θα πει και μη βλασφημίστο διασέ ο Χριστός. Μη βλασφημείτε, λέει ο Χριστός, εξαιτίας σου. Φόρασον ένδυμα αυθαρσίας, ενέργης, αγαθής, διαπρέπων και ο λαμβάνεις παρά του Θεού οικονομικός, διοίκησε πράγμα, διοίκησον χρησίμος. Αυτό το ένδυσον, ντύσου, με έργα λέγει αγαθά και να διαπρέπεις, μιλήσαμε την περασμένη φορά, αν θυμίστε, τι θα πει ντύνομαι. Τα έργα μου, τις πράξεις μου και τα λοιπά, δεν θα ξαναπώ τίποτε. Παρά εδώ τώρα έχει μια καινούργια θέση. Και εκείνο που λαμβάνεις από τον Θεό οικονομικά, οικονομικός, να το διοικήσεις, να το οργανώσεις, να το κυβερνήσεις σωστά. Και ό λαμβάνεις παρά το Θεού οικονομικός, διοικήσε πράγμα, διοίκησον χρησίμος. Ό,τι οικονομικά σου αναθέτει ο Θεός να το κυβερνήσεις, να το διοικήσεις, αυτό λέει χρησίμος να το κυβερνήσεις, να το διοικήσεις. Τι είναι αυτό? Οικονομικά δεν θα πει αυτό που λέμε οικονομία, χρήματα, όπως λέμε και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Δεν είναι κάτι που αφορά το οικονομικό, αλλά αυτό που οικονομεί ο Θεός. Καταλάβατε τώρα το είμαι. Αυτό που οικονομώ, αυτό το οποίο φροντίζω, αυτό που έχω σαν σχέδιο για κάποιο σκοπό. Έτσι, εάν λέγει ο Θεός, σου δίνει τι τώρα, ένα τάλαντο. Αυτό χρήσιμα, πώς το λέγει εδώ, διοίκησον χρησίμος. Να το χρησιμοποιήσεις, να το διοικήσεις, να το εφαρμόσεις, να το βάλεις σε εφαρμογή χρήσιμα, το ταλαντό σου αυτό. Χρήματα επιστεύθεις.
σου ενεπιστεύθη ο Θεός χρήματα. Τώρα τα χρήματα με την κοινή έννοια, την οικονομική. Χρήματα, λεφτά. Διοίκησον καλώς. Δηλαδή φρόντισε σαν οικονομικός διαχειριστής να είσαι άψογος. Λόγω διδασκαλικών επιστεύθης. Σου ενεπιστεύθη ο Θεός λόγων υπό την μορφή διδασκαλίας. Ποιη τούτο σπουδαίος. Συγγνώμη, οικονόμησον καλώς. Τας ψυχάς των ακουόντων προς την εδίνασε. Ποιη τούτο σπουδαίος. Μπορείς να βοηθάς τις ψυχές να σώζονται. Κάντο με φροντίδα σωστή. Πολλέ θύρε της καλής διοικήσεως μη τις ημών μόνον καταγνωστής αποβληθεί. Πολλές οι πόρτες, πολλοί οι τρόποι, λέγει, το να έχεις μια καλή διαχείριση, μόνο πρόσεξε, μη βγεις κατηγορούμενος. Εδώ θα ήθελα, αγαπητοί μου, λίγο να πω μερικά πραγματάκια. Είναι τα ταλέντα, τα τάλαντα που μας έδωσε ο Θεός. Ξέρετε τι θα πει τάλαντο. Ύστερα έχουμε και εκείνη την παραβολή των ταλάντων στην Αγία Γραφή, η οποία αυτό θέλει να πει, αυτό που λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, που θα σας πω και εγώ, που θα το αναλύσουμε. Τη Μεγάλη Τρίτη στον Όρθρο ομιλεί περί των ταλάντων. Έχει ένα ωραίο τροπάριο εκεί και λέγει, Κύριε μου, μη με κατακρίνεις εάν δεν κάνω καλή χρήση των ταλάντων, βοήθησέ με ώστε να κάνω καλή χρήση. Και αναφέρεται στα τάλαντα, στα επιμέρους. Αν έχω, λέει, το τάλαντο του λόγου, αν έχω το τάλαντο της φιλανθρωπίας, της διακονίας, όλα αυτά, λέγει, Κύριε, βοήθησέ με, ό,τι έχω να το εφαρμόσω, να το χρησιμοποιήσω. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς τάλαντον. Το τάλαντον ήταν αρχαίο νόμισμα, όχι των Ελλήνων μόνο, το οποίο ήταν συνήθως χρυσό, ήταν όμως και αργυρούν, ανάλογα στον τόπο ή την εποχή. Ήτανε βαρύ. Ήτανε πολύ βαρύ ένα τάλαντο, ένα νόμισμα το οποίο μπορεί να ήταν 20 κιλά το τάλαντο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω, δεν θυμούμε, το βάρος ενός ταλάντου. Ήταν πολύ βαρύ. Γι' αυτό δεν μπορούσε βέβαια να έχει ένας φτωχός ένα τάλαντο. Ή ένας πλούσιος να έχει ένα τάλαντο, πολύ πλούσιος να έχει ένα τάλαντο. Λέμε ταλαντούχος, δηλαδή είχε πολλά λεφτά, πλούσιος, πάμπλουτος. Έτσι, σε όλους τους λαούς υπήρχε το ονόμασμα του ταλάντου και στους Εβραίους. Αλλά, σας είπα, σε άλλες εποχές ήταν μεγαλύτερο, σε άλλες μικρότερο, σε άλλες ήταν χρυσούν, σε άλλες αργυρούν κλπ. Από εκεί είναι φτιαγμένη η παραβολή των ταλάντων. Όταν βαφτίστηκες, αδελφέ μου, και σε έκανε ο Θεός παιδί του, γιατί τι είναι το βάπτισμα, είναι η υιοθεσία, σε πρίκησε, όπως εσείς πρικίζετε τα παιδιά σας και τα αγόρια σας και τα κορίτσια σας. Γιατί τάχα δεν είναι πρίκαμα, δίνετε τα χωράφια σας, τα χρήματά σας, το μαγαζί σας, την επιχείρησή σας, άμα τη δίνετε στα αγόρια σας, δεν είναι πρίκα αυτό? Τι τους λέτε στα παιδιά σας? Κοιτάξτε, επί ξύλου κραμάμενοι είμεθα. Δεν έχουμε τίποτε, φτιάχτε ό,τι φτιάξετε. Και αν μένουν ήρθαν συνθήκες δύσκολες στη ζωή μας, θα το πούμε στα παιδιά μας. Αλλά αντί αυτή την περίπτωση, κάτω από καλές και ευνοϊκές συνθήκες, κάτι δεν θα μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας. Κάτι μπορούμε να δώσουμε. Έστω ένα κομματάκι, ένα κάτι. Κάτι δίνουμε. Λέει, τα πρικίζομαι και τα αγόρια και τα κορίτσια. Εάν εμείς οι άνθρωποι πρικίζουμε τα παιδιά μας, τι λέτε? Ο πάμπλουτος Θεός, στον οποίο ανήκουν τα πάντα, τα σύμπαντα, οι σύμπαντοι κόσμοι. Πέστε μου, δεν θα πλούτιζε τα παιδιά του? Δεν θα τα επρίκιζε? Μα θα μου πείτε, θα έχουμε τη βασιλεία του.
από την παρούσα ζωή μας πρικίζει. Είναι αυτό που είπαμε, τάλαντα. Και τώρα έχουμε αυτά τα τάλαντα κατά μεταφορικών τρόπων. Δεν είναι βεβαίως χρήματα, αλλά είναι τα λεγόμενα χαρίσματα. Όταν μετά το βαπτισμά μας ο ιερεύς χρήει με το Άγιο Μύρο τον νεοβαπτισθέντα, στην πραγματικότητα ξέρετε τι γίνεται. Παίρνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Στην αρχαία εκκλησία δεν μπορούσε να νοηθεί χριστιανός χωρίς χαρίσματα. Ένα ή περισσότερα. Όταν λέγει επί παραδείγματι στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή, έτσι τελειώνει και στο 12ο κεφάλαιο, και λέγει τι ζηλέψατε, τα χαρίσματα εκείνα της πολυγλωσίας, πώς θα λέει, της, να λες ξένες γλώσσες και τα λοιπά, της ξενογλωσσίας. Εγώ θα σας πω τι να διαλέξετε. Το τάλαντον της αγάπης. Αφού βεβαίως είπε και άλλα πολλά. Έχουμε, λέει, το τάλαντο, το χάρισμα της ιάσεως, να θεραπεύεις τον άλλον. Έχεις το χάρισμα κυβερνήσεις, λέει. Τι είναι κυβερνήσεις? Να διοικείς. Είναι εύκολο πράγμα να διοικείς ανθρώπους? Είναι φοβερό. Δυσκυβέρνει τον ζώον ο άνθρωπος. Ζώον εννοείται κάτι που ζει, ε. Δυσκυβέρνει τον ζώον ο άνθρωπος. Όπο φοβερό πράγμα. Να κυβερνήσεις ανθρώπους. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα. Είναι ταλέντο να έχεις τον τρόπο να κυβερνήσεις ανθρώπους, διότι πρέπει να ξέρεις τον τρόπο. Αυτό είναι χάρισμα. Και τόσα άλλα χαρίσματα. Λοιπόν, όταν τα λέγει αυτά ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, δεν εννοεί, αγαπητοί μου, ότι κάποιοι θα πρέπει να τα έχουν και κάποιοι να μην έχουν χαρίσματα. Και μάλιστα λέγει, εγώ θα σας πω, να διώκετε, επιδιώκετε τα κρίτωνα χαρίσματα. Και εγώ θα σας δείξω καθ' υπερβολήν οδόν και ομιλεί για την αγάπη. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος έχει από σας το χάρισμα της ιάσεως? Θα μου πείτε, κανένας μας. Ποιος έχει το χάρισμα να έχει χρήματα και να κάνει καλή διαχείριση των χρημάτων? Ήρθε και τα χρήματα. Καλή διαχείριση. Ποιος λέει είναι ο πιστός οικονόμος? Πιστός θα πει έμπιστος. Ο οποίος θα δώσει το σιτηρέσιον στους δούλους και τα λοιπά στην ώρα τους και όσο πρέπει. Χάρισμα και αυτό. Και αυτό και, και μεταφορικά και πραγματικά. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα μου πείτε, είμαστε φτωχοί. Λοιπόν, είστε φτωχοί? Είμαστε φτωχοί? Τι ακόμα? Δεν έχουμε το χάρισμα των ιάσεων? Δεν έχουμε το χάρισμα να κυβερνούμε? Θα σας έλεγα καταρχάς, δοκιμάσατε? Το διαπιστώσατε? Δηλαδή είστε σίγουροι γι' αυτό? Αν μου πείτε είμαστε σίγουροι, λοιπόν, να ένα χάρισμα που μπορούμε να το έχουμε όλοι. Το χάρισμα της αγάπης. Το χάρισμα της αγάπης. Και γιατί είναι κάτι υπερβολή σπουδαίο? Διότι αν έχω το χάρισμα των ιάσεων δεν μπαίνω στη Βασιλεία του Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα χαρίσματα οικοδομούν την Εκκλησία. Αν έχω όμως το χάρισμα της αγάπης, με αυτό το χάρισμα και την Εκκλησία οικοδομώ, αλλά και στη Βασιλεία του Θεού μπαίνω. Βλέπετε, δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει χάρισμα. Δηλαδή την δυνατότητα να αξιοποιήσει εκείνο που ο Θεός του έχει βάλει μέσα του. Είναι χάρισμα η αγάπη, όπως και η πίστη είναι χάρισμα. Τα χαρίσματα είναι πάμπολα. Ξέρετε πόσα πολλά? Όπως μπαίνεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και βρίσκεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου. Έτσι ακριβώς είναι τα χαρίσματα μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Ένας έχει το χάρισμα να είναι επιστήμον και άλλος έχει το χάρισμα να σκάβει. Δεν μπορεί ο καθένας να γίνει επιστήμον, αλλά και δεν μπορεί και ο καθένας να σκάβει. Είναι χάρισμα. Έχουμε και χαρίσματα σωματικά. Έχουμε χαρίσματα διανοητικά. Έχουμε χαρίσματα συναισθηματικά. Δεν μπορεί ο καθένας να γίνει αδελφή νοσοκόμος ή γιατρός. Ή κοινωνική λειτουργός. Οι γυναίκες κυρίως που γίνονται, αν δεν έχεις αισθήματα.
Και γενικά μετά τα πνευματικά χαρίσματα, τα θα λέγαμε με την περιορισμένη σημασία, εκείνα δηλαδή που αφορούν πια στο χώρο του χριστιανισμού. Γιατί τα άλλα μπορεί να τα βρούμε και στους άλλους ανθρώπους παρά έξω. Γιατί ο Θεός άμα δημιούργησε τον άνθρωπο, όχι μόνο τον βαφτίστηκε, άμα δημιουργήθηκε, του έδωσε πάλι πρίκα. Γιατί αν μου πείτε, μα εγώ βρίσκω χαρίσματα και στους απ' έξω της Εκκλησίας. Ναι, είναι η πρίκα σε αυτό που λέγεται άνθρωπος. Η πρίκα όμως ανεβαίνει, η αξία της ανεβαίνει, από τη στιγμή που γίνεσαι παιδί του Θεού αγαπημένο, βαπτίζεσαι. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί ότι το θέμα των χαρισμάτων είναι πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο ίσως δεν έχουμε προσέξει, και μην νομίσετε, εκείνος στην παραβολή των ταλάντων, εκείνος που πήγε ο δούλος, λέει, το κρύψε. Ο πρώτος, 5 λέει μου δώσες Κύριε, 10 τα έκανα. Τι είπε ο Κύριος της παραβολής, τα δουλέψετε τα ταλάντα, δηλαδή να αξιοποιήσετε. Τι λέει εκεί, τα 5 Κύριε γίνηκαν 10. Μπράβο, δουλεπιστέ και έγαθε, ο λίγων λέγει ίσου να εμπεπιστευμένος, επί πολλών τώρα σε καταστήσω, επί πολλών. Κοιτάξτε κάτι, εισέλθε στην χαρά του Κυρίου σου. Ποια είναι αυτή η χαρά του Κυρίου? Είναι η Βασιλεία του Θεού, διότι η Βασιλεία του Θεού έχει και αυτό το όνομα, χαρά, η χαρά του Κυρίου. Εκείνος που πήρε τα 2, Κύριε λέει, τα 2 γίνηκαν 4. Και εσύ μπράβο. Άρα βλέπει κανείς ότι εδώ τα τάλαντα είναι διαφοροτρόπως κατανεμημένα. Δεν έχουν όλοι το ίδιο ή αριθμό ή ποιότητα. Και ο τρίτος πήρε 1. Θα μπορούσε να πει, Κύριε, το 1 γίνηκαν 2. Κύριε λέει, σε ξέρω. Α, είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτά που λένε εναντίον του Θεού για να καλύψουν την τεμπελιά τους και την γρουσουζιά τους. Με συγχωρείτε, μιλάω καμιά φορά έτσι. Ξεξέρω, λέει, ότι είσαι σκληρός. Ζητάς να θερήσεις εκεί που δεν έσπειρες και ζητάς να μαζέψεις εκεί που δεν σκόρπισες. Α, έτσι λέει, Γι' αυτό, επειδή σε ξέρω ότι είσαι κακός και σε φοβήθηκα ότι θα μου ζητήσεις λόγον για να μην το χάσω το τάλαντο, το πήγα και το κρύψα στη γη. Τώρα που ήρθες να ζητήσεις το τάλαντο, το βγάζω και στο δίνω. Πάρε το ταλαντό σου. Δούλε πονηρέ, του λέει. Είδατε, δούλε πονηρέ. Νόμισες ότι εγώ ζητάω να θερήσεις εκεί που δεν σπέρνεις, που δεν έχω σπείρει, και να μαζέψεις εκεί που εγώ δεν σκόρπισα? Όφιλες το ταλαντό μου να το δώσεις εις τους τραπεζίτες, ώστε όταν εγώ θα γύριζα να το έπαιρνα και με τόκο. Βέβαια η εικόνα είναι παρμένη και τα χρώματά της είναι παρμένα από μία ανθρώπινη πραγματικότητα, όπως οι τραπεζίτες και τα λοιπά, με τους τόκους και τα λοιπά. Προσέξτε εδώ η τιμωρία. Πετάξτε τον, λέγει, εις το βάθος της κολάσεως. Γιατί? Τίμιος δεν ήτανε? Μου δώσες ένα τάλαντο και σου δίνω ένα τάλαντο. Τίμιος δεν ήταν? Εάν, αγαπητοί μου, με τιμιότητα εκράτησε το τάλαντο αυτός ο δούλος και το επέστρεψε και υπέστη τόση φοβερή τιμωρία με τον χαρακτηρισμό ότι είναι πονηρός δούλος, πέστε μου σας παρακαλώ, εάν έκανε και κατάχρηση του ταλάντου, το τρώγε από εδώ και από εκεί στην ασωτεία, τι κατάχρηση θα έχει από τον Κύριο? Και ποιος σας είπε ότι τώρα τα ταλαντά μας δεν τα κατασπαταλούμε όπως ο άσωτος Υιός, ο οποίος κατασπατάλησε την ουσία του Πατρός? Και ουσία του Πατρός, ουσία θα πει περιουσία, είναι τα τάλαντα. Έφαγε τα τάλαντα του Πατέρα, πού? Στην αμαρτία. Σου δίνω ο Θεός το τάλαντο να είσαι έξυπνος και συμπιέζεις και γράφεις πορνόμυθιστορήματα.
Σου δίνει ο Θεός το τάλαντο της τεχνικής και εσύ πιάνεις κανείς την τεχνική για να φύρονται οι άνθρωποι ή ό,τι άλλο. Αυτό θα πει κατάχρησης των ταλάντων που σου έδωσε ο Θεός. Τι λόγο θα δώσουμε εάν κάνουμε κατάχρηση των ταλάντων αυτών? Πως βλέπετε λοιπόν, το πράγμα είναι σοβαρό. Και αν θέλετε, παρότι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι μη ζητάς τώρα τραπεζίτες και τόκους, είναι για να φτιαχτεί η παραβολή. Θα μπορούσαμε όμως σε μία προσέγγιση να πούμε εκείνο το οποίο, αν θέλετε δεχτείτε το, ότι έχεις ένα τάλαντο, αλλά δεν τα καταφέρνεις να το ασκήσεις. Τουλάχιστον, αν κρατάς ένα πόστο σε μια θέση, πήγαινε και πες, αν έχεις τη δύναμη, πήγαινε και πες, εγώ σε αυτή τη θέση δεν αξίζω. Παρετούμε και πηγαίνω παραπέρα. Ας την πάρει κάποιος που έχει το τάλαντο. Δεν ξέρω ποιος θα το έκανε αυτό, αγαπητοί μου. Είναι θέμα στοιχειώδους εντιμότητος. Διοικείς, ξέρω εγώ τι κάνεις, τι φτιάχνεις, ή είσαι διαχειριστής και δεν κάνεις καλή διαχείριση. Δεν είμαι αρμόδιος. Με βάλατε εσείς εδώ, αλλά βλέπω ότι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να πάω στην άκρη, να μπει κάποιος που αξίζει. Γιατί όταν θα έρθει το αφεντικό, δεν θα πάρει το ταλαντό του μόνο, αλλά θα πάρει και καρπόν, θα πάρει και τον τόκο. Δηλαδή, θα πάρει παραπάνω από ό,τι εγώ θα του έδινα, μόνο το ταλαντό του. Τώρα, αυτό σας είπα, μπορεί να το πει κανείς έτσι απλά. Το θέμα είναι ότι όλοι έχουμε την πρίκα μας, όλοι έχουμε χαρίσματα, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Έχεις το χάρισμα να παρηγορείς, πήγε να παρηγορείς έναν άνθρωπο που πενθεί. Έχεις το χάρισμα να έχεις γερά ποδάρια, ανέβα και κατέβα μερικές σκάλες, ξέρω εγώ, κάποιων διοικητηρίων και τα λοιπά, να διεκπεραιώσεις μια υπόθεση του άλλου ανθρώπου. Έχεις γνωριμίες που μπορείς για μια στιγμή να βοηθήσεις μια κατάσταση, κάνε το. Τάλαντα είναι όλα αυτά. Τάλαντα είναι. Προπαντός όμως, το τάλαντον της αγάπης. Βασιλεύει γάρ εις τους αιώνας ο κρίνων ζώντας και νεκρούς υπέρ ζώντων και νεκρών αποθανών. Και καθώς Παύλος φυσεί εις τούτο γάρ ο Χριστός απέθανε και έζησε, είναι και νεκρών και ζώντων κυριεύσει. Λοιπόν, αν λέγει εφαρμόσεις αυτά όλα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αρχίζεις από σήμερα, αρχίζεις να κάνεις δουλειά, η εργασία των εντολών, έτσι λέγεται, τότε θα ζήσεις μαζί με τον Χριστό. Θα ζήσεις αιωνίως μαζί με τον Χριστό, γιατί λέγει γι' αυτό ήρθε ο Χριστός και απέθανε και έζησε για να κυριεύσει και ζώντας και νεκρούς, ώστε όλους να τους κρίνει. Αγαπητοί μου, τελειώνοντας, αυτό θα είχαμε και εμείς να πούμε, ώστε όλοι μας ας βάλουμε μια αρχή. Σήμερα, αν δεν απατάει η μνήμη, έχουμε 11 Ιανουαρίου. Δηλαδή, μόλις λίγες μέρες που αρχίζει η καινούργια χρονιά. Και όπως εχθές σας ευχήθηκα, ότι πρέπει να γίνεται μια αφετηρία για κάποια έργα, τα έργα αυτά σαν αφετηρία μπορεί να είναι ποικίλα στη ζωή μας. Να είναι να αγοράσουμε σπίτι, να γίνω μαθητής, αν είμαι να γίνω καλύτερος μαθητής. Αλλά, προσέξτε, όλα καλά είναι. Αλλά προπαντός το έργο της σωτηρίας μας. Ας βάλουμε λοιπόν μπροστά να δουλέψουμε με την καινούργια χρονιά και με τη βοήθεια του Θεού το έργο της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Σας υπενθυμίζω ότι την ερχομένη Δευτέρα του Αγίου Αθανασίου θα έχουμε κανονικά, πρώτα ο Θεός, το πρόγραμμά μας. 7.30 με 8.30 απορίες, 8.30 με 9.30 το Κύριό μας.